Ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζουμε το έργο ανεπιφύλακτα τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειακής Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος της Δικώστας αναφερόμενος στα έργα της αυτοκινητόδρομος Αιγαίου και στην αντικατάσταση της γέφυρας Κορινού. Ωστόσο, όπως είπε χαρακτηριστικά, σε όλα τα έργα υπάρχει ένα πότε και σίγουρα τώρα δεν είναι η ώρα, όπως είπε, να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Βρισκόμαστε ήδη λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη της τουριστικής περίοδου και δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία αυτή τη στιγμή. Εμείς ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχουμε ήδη επικοινωνήσει με όλους τους αρμόδιους και τους έχουμε γνωστοποιήσει την ξεκάθαρη θέση μας. Ότι ναι, είμαστε υπέρ του έργου αυτού, αλλά όχι στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Να τελειώσει η τουριστική περίοδος και μετά να βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να ολοκληρωθεί το έργο αυτό. Από την πλευρά της Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, Σοφία Μαυρίδου, επεσήμανε ότι η καθαίρεση της γέφυρας δεν μπορεί να γίνει αρχές Απριλίου όπως είχε προγραμματιστεί, αλλά ίσως αρχές Σεπτεμβρίου, χωρίς να γίνει καθαίρεση, εάν είναι εφικτό, όπως είπε, να απαγορευτεί η διέλευση βαρέων οχημάτων, αφού είναι διαπιστωμένο ότι η γέφυρα έχει υποστεί κλίση. Η πεποίθησή μας είναι, μετά από την πρώτη ενημέρωση που έγινε από την αυτοκινητόδρομος, ότι θα γίνει καθαίρεση για την 1η Απριλίου, θεωρήσαμε σε κάθε περίπτωση ότι δεν είναι ενδεδειγμένος ούτε ο χρόνος ούτε ο τρόπος. Και μετά από συνεργασία και με επικοινωνία που μπορούμε να πούμε ο Δήμαρχος αμέσως έκανε και αυτός τις απαιτούμενες ενέργειες όπως και οι υπόλοιποι φορείς, συνταχθήκαμε στην ευθεία ότι θα πρέπει να ολοκληρωθεί και το θέμα του ημικόμβου στο Αιγίνιο. Ξέρετε ότι το Σεπτέμβριο του 2013 ξεκίνησαν οι εργασίες. Δεν μπορεί ένας νομός και δεν πλήττεται τώρα άμεσα μόνο ο Κορινός. Η βούλησή μας και το ενδιαφέρον μας είναι να δοθεί πλήρη λύση και στα δύο σημεία, γιατί αυτά τα δύο σημεία αποτελούν την κομβική περιοχή της ευρύτερα της Πιερίας. Έτσι λοιπόν, για να μην απομονώσουμε ένα δημοτικό διαμέρισμα, καλό είναι να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Αιγίνιο και να γίνει το έργο αυτό όπως ακριβώς περιέχεται στη σύμβαση, με την καταληκτική ημερομηνία του 2015, αλλά αρχές Σεπτεμβρίου και φυσικά με τις προϋποθέσεις να μην γίνει η καθαίρεση, αν μπορεί να είναι ικανή διέλευση οχημάτων. Όντως υπάρχει πρόβλημα στατικότητας της γέφυρας, αλλά αν μπορεί να απαγορευτεί μετά από μελέτη και αυτοψία και των δικών μας υπηρεσιών αλλά και του Δήμου, η διέλευση βαρέων οχημάτων, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν κάποιες κλίσεις στη γέφυρα, να υπάρχει η διέλευση να γίνει παραδίπλα σε πιο κοντινό σημείο, το γνωρίζουν ακριβώς, το υπαγορεύει ακριβώς η παραχώρηση και τις διατάξεις, για να μπορεί να ολοκληρωθεί. Εμείς πρέπει να το ξέρετε όλοι σας, όπως και ο Περιφερειάρχης, αφουγκραζόμαστε τις τοπικές κοινωνίες. Η οργή του κόσμου, τα προβλήματά του που είναι πάρα πολλά, δεν μπορούν να γίνουν ακόμη περισσότερα. Άρα λοιπόν ο κόσμος αποφασίζει, γιατί ο Κορινός, το ξέρετε πολύ καλά, ότι είναι ένα από τα τουριστικά σημεία και του Δήμου Κατερίνης, αλλά ευρύτερα της περιοχής. Πρέπει να είμαστε κοντά στον κόσμο και νομίζω συμφωνείτε όλοι.